Ένα σχόλιο για τη σημερινή σου συμμετοχή σαν βασικός. Πρώτη φορά πέρσι αγωνίστηκες με την Φανέρα του Άρη στην Καβάλα. Τώρα πρώτη φορά βασικός. Ναι, ο κύριος Αναστόπουλος μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ και ως βασικός για πρώτη φορά φέτος. Προσπάθησα να είμαι συνεπής στα καθήκοντά μου, να κάνω αυτά που μου ζήτησε ο προπονητής μου. Και έστω στην ομάδα, αλλά πήγαν καλά και κερδίσαμε. Πώς είναι έτσι να παίζεις το διάθεση και λύσεις, πες μας λίγο το συνέστημα αυτό. Σίγουρα και για ένα νεαρό παιδί είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία να παίζεις στο γήπεδο μιας μεγάλης ομάδας. Και σίγουρα θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας και προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτή η παρουσία σου δίνει δύναμη, γιατί σίγουρα πρόκειται για ένα μήνυμα από τον προπονητή ότι σε υπολογίζει, σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις και να δώσεις σίγουρα και κάτι παραπάνω για τη συνέχεια. Ναι, από την αρχή της χρονιάς προσπαθώ καθημερινά στις προπονήσεις και πλέον θα προσπαθήσω και συνέχεια όσο μείνει για το τέλος της χρονιάς να δουλέψω περισσότερο και να ανταποκρίνομαι στα καθήκοντά μου. Προπονούμενος έτσι όλη τη χρονιά, Κυριάκο, με τόσο έμπειρους παίκτες που έχει φέτος η ομάδα, τι έχεις εισπράξει, τι είναι αυτό που έχεις μάθει, βγαίνεις πιο έμπειρος? Και βέβαια, το προπονείς με παίκτες που όλοι έχουν παίξει στο ψηλότερο επίπεδο στη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Καθημερινά με τη βοήθεια όλων των συμπαικτών βελτιώνομαι κι εγώ και μαζεύω εμπειρίες δίπλα τους. Είδαμε ότι στην άμυνα δεν ήσουν αγχωμένος, μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια σου, διαχειριστής. Πιστεύεις ότι σε αυτό σε βοηθάει το γεγονός ότι παλιότερα πριν αγωνιστεί τον Άρη είχες αγωνιστεί και σε μια θέση πιο μπροστά και σαν κεντρικός μέσος? Δηλαδή σου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να κρατάς και την μπάλα στα πόδια σου? Ναι, προσπαθώ να είμαι. Να έχω την κοντινή πάσα, την εύκολη και αν δίνεται ευκαιρία να ανεβαίνω με την μπάλα και να προωθώ και εγώ το παιχνίδι.